Καλημέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είσαστε αυτή την δύσκολη μέρα του Σαββάτου στα γραφεία μας με την ευκαιρία της επίσκεψης στον τόπο μας δύο προσωπικότητων, θα έλεγα, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή κύριο Κώστα Τσουκαλά, πολύ γνωστό εργατολόγο, και τον συνάδελφο βουλευτή του Κιλκής, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη. Τους καλωσορίζω στοιχείο, τους ευχαριστώ θερμά για την απόφασή τους αυτές τις πολύ απαιτητικές μέρες να είναι στο νησί μας προκειμένου να συναντηθούν με τους συμπατριώτες μας και για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα, αλλά και βεβαίως για διάφορα θέματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία, και ένα απ' όλα είναι, όσον αφορά και τον εργατολόγο τον κύριο Τσουκαλά, να συναντηθούμε με τους ναυτικούς μας, τους συνταξιούχους ναυτικούς, για να κουβεντιάσουμε διάφορα προβλήματα που τους απασχολούν. Για να μην κρατώ πολύ εγώ τον χρόνο, σας καλωσορίζω και δίνω για ένα καλημέρα στον γραμματέα της Νομαρχιακής μας Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Παραλαμά. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε, Στέφανε και Κώστα, στο νησί μας. Βρισκόμαστε 15 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, εκλογές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα πόσο σημαντικές είναι, καθώς η πλειοψηφία των αποφάσεων παίρνονται πλέον στις Βρυξέλλες. Είναι μια εκλογική μάχη που τη δίνουμε εμείς με όλες μας τις δυνάμεις, να πείσουμε τον κόσμο να προσέλθει πρώτα απ' όλα στην κάλπη και δευτερευόντως να στηρίξει τη δική μας πρωτοβουλία, τη δική μας προσπάθεια, τις δικές μας θέσεις και απόψεις. Εγώ δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Εγώ δίνω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον υποψήφιο εδώ, τον σύντροφο Κώστα, να μας πει τα δικά του. Καλώς ήρθατε στο νησί, και μετά στον Στέφανο, έχεις τον λόγο εσύ απευθείας. Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στοιχείο. Είναι μεγάλη χαρά γενικά να γυρνάς την χώρα και να μπορείς να μαθαίνεις και να φουγκράζεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι ένα μεγάλο μάθημα πατριδογνωσίας, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό μήνυμα. Ήρθα στοιχείο, είδα το έλλειμμα των υποδομών, είδα τα προβλήματα που υπάρχουν και με το νερό, είδα την απουσία πολιτικών που μπορούν να ενισχύσουν την ισιωτικότητα, τα ζητήματα με το φράγμα το οποίο εγκαινιάστηκε μεν, αλλά φαίνεται να μην μπορεί να λειτουργήσει ακόμα άμεσα ή να υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα στη λειτουργία του, την υποστελέχωση των κέντρων υγείας και βέβαια το κομμάτι των οδικών δικτύων και των υποδομών. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ έχει μια μακρά πορεία στήριξης της ισιωτικότητας. Είναι το κόμμα το οποίο σαν κυβέρνηση ίδρυσε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Υπουργείο Αιγαίου. Άρα πάντα από την αρχή στο DNA του είχε την περιφερειακή ανάπτυξη, τη στήριξη της ισιωτικότητας, χωρίς να κρατήσουμε ζωντανό τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό στα νησιά, ειδικά στα νησιά τα οποία είναι ακριβώς δίπλα στην Τουρκία, είναι τα σύνορά μας, είναι το πιο κρίσιμο να στηριχθούν, να μείνουν ζωντανός, ξαναλέω, και ζωτικός, ο κοινωνικός και παραγωγικός ιστός, γιατί αυτό διαμορφώνει και όρους μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Αυτό περνάει μέσα από την ενίσχυση των υποδομών και περνάει μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, διότι εκεί οι εθνικές κυβερνήσεις μαζί με τις ευρωομάδες είναι το πολιτικό και στελεχειακό προσωπικό το οποίο διεκδικεί τα κονδύλια για να στηριχθούν αυτές οι υποδομές. Εκεί που διεκδικούνται τα κονδύλια για να μπορούμε να έχουμε πολιτικές που πράγματι εξυπηρετούν εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα και όχι συμφέροντα κάποιων ελίτ. Η χώρα σήμερα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι επειδή υπερισχύει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως συσχετισμός και στο Κοινοβούλιο, αλλά και έχουμε κυρίως μια κυβέρνηση η οποία κυρίως φαίνεται να θέλει να εκπροσωπήσει κάποιες ελίτ και όχι τα συμφέροντα που υπάρχουν στην χώρα, η χώρα βρίσκεται σε μια υστέρηση και σπαταλά υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες που λόγω των κονδυλίων που τρέξαν τελευταία τριετία θα μπορούσαν πράγματι να έχουν δώσει μια άλλη πλοή στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι κρίσιμο να δούμε ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν ένα διπλό διακύβευμα. Ένα είναι το ποιοι θα ενισχυθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εκεί παίρνονται οι πολύ μεγάλες αποφάσεις που αφορούν τις ζωές μας, από το πώς η ΕΚΟΥΤΟΥ διαμορφώνει τα επιτόκια, από το ποια θεωρείται μικρομεσαία επιχείρηση και πώς το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται και στηρίζει την οικονομία μιας χώρας, όπου εδώ έγιναν πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα, μέχρι τα εθνικά μας ζητήματα. Η πολύ μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας είναι η ανάγκη για ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας, να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια της χώρας μας αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης, ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο σκηνικό με το ΝΑΤΟ στην ουσία να αρχίζει να αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Εθνική Ασφάλεια αν εκλεγεί ο Τραμπ. Με τους πολέμους οι οποίοι υπάρχουν και τις σειράξεις και στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποτελέσει έναν αυτόνομο διεθνοπολιτικό παράγοντα ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, αυτό περνάει μέσα από μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όπως έχουμε βάλει το θέμα του Ευρωστρατού, αυτό καταχειρώνει και τα σύνορά μας, αυτό καταχειρώνει και τα σύνορα της Ευρώπης. Η δημογραφική συρρίκνωση είναι, κατά τη γνώμη μου, μια ακόμα πολύ μεγάλη πρόκληση, στην οποία ως ΠΑΣΟΚ έχουμε θέσεις ότι δεν μπορεί μόνο με ημίμετρα και με ένα επίδομα να λυθεί το δημογραφικό. Το πρώτο και κύριο για να στηρίξεις το δημογραφικό είναι να στηρίξεις την περιφέρεια στη χώρα, για να μπορεί να διαχέεται στην τοπική οικονομία ο παραγόμενος πλούτος και να μπορεί να μένει ο κόσμος με ποιότητα ζωής στην περιφέρεια και να βοηθηθούν οι γεννήσεις. Εμείς λέμε για στήριξη της οικογένειας με επίδομα για τα 3 πρώτα χρόνια με κριτήρια εισοδήματος. Λέμε για φορολογικές ελαφρύνσεις στους ρητέχνους και πολυτέχνους. Ο Βέλγος, ο οποίος έχει 2 παιδιά, έχει ελάφρυνση 30%, ο Έλληνας έχει μόνο 5%. Είμαστε σε μια τροχιά απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή είπε ότι φτάνουμε να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης. Αυτό από κανέναν δείκτη δεν προκύπτει. Είμαστε η 3η χώρα φαινομενικά σε κερδοφορία των επιχειρήσεων, όχι των μικρομεσαίων, μόνο τραπεζικός τομέας, δηληστήρια, εταιρείες ενέργειας, και είμαστε δεύτερα επιτέλους σε αγοραστική δύναμη, δεύτερα επιτέλους σε ρυθμό αύξησης μισθών, δεύτερα επιτέλους στο ζήτημα των συντάξεων, με αποτέλεσμα να βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή και να συμβαίνει μια γιγαντιαία αναδιανομή πλούτου, και ενώ παράγεται υπό την ποδόση κάποιος πλούτος, αυτός να μην διαχέεται. Είδαμε ότι δεν έχει γίνει καμία σοβαρή αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καμία επένδυση σοβαρή στην καινοτομία, στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση. Η χώρα κατακαιρματίζεται. Μόνο ο τουρισμός σήμερα την κρατά. Αυτή η πολιτική σπαταλά ενεργές δυνατότητες που έχει η χώρα, και πρέπει και στην Ευρώπη να δώσουμε μάχες για την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ, ώστε να μπορεί ο Έλληνας αγρότης να έχει τα εργαλεία αυτά για να μπορεί να διατηρεί το εισόδημά του. Πρέπει να δώσουμε μάχες για να ενεργοποιηθούν και ευρωπαϊκοί και εθνικοί μηχανισμοί, ώστε να έχουμε ανθεκτικότητα απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας πρέπει να μπει στην ατζέντα άμεσα. Βιώσαμε τι είναι το έλλειμμα και ενεργειακής αυτάρκειας και επισητιστικής ασφάλειας και διατροφικής επάρκειας, και πόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τον Έλληνα παραγωγό. Και προφανώς στα νησιά μας βλέπουμε ότι είναι ακόμα πολύ ακριβά, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, η σύνδεση και αεροπορική και ακτοπλοϊκή είναι πολύ ακριβότερη από ό,τι είναι στο Νότιο. Αυτό δημιουργεί σημαντικά ζητήματα στη διασύνδεση της χώρας και εντείνει τις περιφερειακές ανισότητες. Άρα είναι κρίσιμο εδώ να έχουμε στήριξη μέσω κονδυλίων. Παράλληλα, και κλείνω, αυτές οι εκλογές έχουν και ένα δευτερογενές διακύβευμα, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να βγει μετά τις ευρωεκλογές με ισχυρή δημοκρατική αντιπολίτευση, ικανή να αμφισβητήσει την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια αποτυχημένη κυβέρνηση και στα θέματα ασφάλειας και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα οικονομίας και κοινωνίας. Και για να έχουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και την ανασύνθεση του χώρου και του αριστεράς, αυτό μπορεί το ΠΑΣΟΚ να το εγγυηθεί ως πυρήνας. Αυτό μπορεί το ΠΑΣΟΚ να το κάνει πράξη, γιατί μπορεί να απαντήσει στις πολύ μεγάλες προκλήσεις για ένα σύγχρονο και ισχυρό κράτος, για κοινωνικές αλλαγές με επίκεντρο τον πολίτη και για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών, το κύρος του οποίου έχει καταρακωθεί τα τελευταία χρόνια. Ήθελα να πω άλλα, νομίζω ότι είναι επαρκή. Ο Στέφανος Παραστατίδης, που είναι κεντρικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχης, νομίζω ότι μπορεί να πει πολλά παραπάνω στα ζητήματα που αφορούν σήμερα. Να πω μια καλημέρα κι εγώ, και θα πω πολύ λιγότερα, γιατί νομίζω ότι ο Κώστας Τσουκαλάς, υποψήφιος Ευρωβουλευτής, κάλυψε μια ευρύτατη γκάμα, και θέλω να τονίσω και πέρα από την παρουσία του Κώστα εδώ, ότι έχουμε ένα πραγματικά αξιόλογο και αξιόμαχο ευρωψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση της πολιτικής, διάθεση προσφοράς, και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σε αυτές τις ευρωεκλογές. Μένει να αποτυπωθεί σε 15 ημέρες το εκλογικό αποτέλεσμα. Να πω επιγραμματικά ότι αυτές οι εκλογές είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Και ζούμε σε έναν κόσμο, το οποίο τη ματιά θα πρέπει να την δούμε ξανά, διότι προφανώς ο κόσμος αλλάζει, είναι ένας κόσμος πολυπύρηνος, υπάρχουν εξαρτήσεις, το είδαμε στην περίπτωση του πολέμου της Ουκρανίας και το πώς επηρέασε ενεργειακά την Ευρώπη, το βλέπουμε στην Αμερική και στις επικείμενες εκλογές και τι μπορεί να συμβεί αν εκλεγεί ο Α ή ο Β πρόεδρος και πώς αυτό συνδέεται με την Ευρώπη αλλά και κατά προέκταση με την Ελλάδα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά να αποκτήσει τη δική της περπατησιά. Αυτή είναι και η στρατηγική προσέγγιση, δηλαδή το 2024-2029 ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός έχει να κάνει με την περισσότερη αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να μπορεί να στέκεται στα πόδια της, να είναι αυτόνομη και βεβαίως να μπορεί να χαράζει το δικό της τον δρόμο. Και θέλουμε και μια Ελλάδα η οποία βεβαίως να αφήνει και αυτή το διακριτό πολιτικό της στίγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνδιαμορφώνει και να δίνει μια κατεύθυνση για το πού θέλουμε να βρισκόμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες και βεβαίως και ως Έλληνες πολίτες. Η επίσκεψή μας στη Χίο και η επίσκεψή μας στην περιφέρεια και γενικότερα σε όλη την περιφέρεια γίνεται με έναν τρόπο οργανωμένο, καταγράφοντας τα ζητήματα, τα προβλήματα και προτείνοντας ή εξηγώντας πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι το κομμάτι της δημοκρατίας, των θεσμών, του κράτους δικαίου, το πώς λειτουργεί στην περιφέρεια, τις ανισότητες τις οποίες έχουμε, τις γεωγραφικές οι οποίες είναι τεράστιες και θα πρέπει να τις αναδείξουμε και η Ευρώπη η ίδια βεβαίως τις βλέπει και πώς αυτές βεβαίως συνδέονται και με την οικονομία και πώς μπορούμε να ενισχυθούμε και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για την περιφέρεια. Απαιτείται περιφερειακή ανάπτυξη. Συνδέεται με τη δημοκρατία, συνδέεται με την ισότητα, με την πρόσβαση του πολίτη σε βασικά αγαθά, σε υπηρεσίες. Τα προβλήματα που υπάρχουν στη Χίο, νομίζω τα περιέγραψε έτσι πολύ γλαφυρά και με πολύ εξαιρετικό τρόπο ο Κώστας, έχουν να κάνουν με τις υποδομές, έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια υγεία, με τη δημόσια παιδεία, έχουν να κάνουν με την επιλογή των πολιτών να παραμείνουν στον τόπο τους. Και έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε ένα σχέδιο επί αυτού. Βεβαίως αυτές οι εκλογές, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι εκλογές στις οποίες μετριούνται και τα κόμματα. Θα μετρηθούμε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Έχουμε θέσει έναν στόχο. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει απλά να μεγαλώσει, το ΠΑΣΟΚ θέλει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό γίνεται βεβαίως βήμα-βήμα, όταν γίνεται με έναν τρόπο πολιτικό. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Αταλάντευτα σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε πολλά πεδία έχει αποτυπώσει προτάσεις και αυτό που θέλει να κάνει είναι να γίνει η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο το ΠΑΣΟΚ προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να κυβερνήσει τη χώρα, ο πολίτης να ξέρει τι λέμε σε βασικούς τομείς και ποιες είναι οι διακριτές διαφορές μας από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία μας οδηγεί συνεχώς, διολυσθένουμε σε έναν δρόμο ο οποίος μας απομακρύνει και από βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Η Ευρώπη, ξέρετε, και κλείνω με αυτό, είναι ένα εκπληκτικό πολιτικό εγχείρημα, δεν έχει υπάρξει παρόμοιο του στην ιστορία την πολιτική, την ανθρώπινη πολιτική ιστορία, όπου οι συνεργασίες των λαών δεν γίνονται στη βάση συμφερόντων, αλλά πλέον γίνονται στη βάση συμφωνιών οι οποίες περιλαμβάνουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πρωτοφανές, είναι πολύ σημαντικό και για μας και καταλαβαίνετε ποια η σημασία όχι μόνο να παραμείνουμε, αλλά να δώσουμε ποιότητα και βάθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε το αύριο με μια καλύτερη ματιά και βεβαίως για πολιτική, κοινωνική και οικονομική ευημερία για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια τελευταία κουβέντα πριν κλείσει το φακό για ενημέρωση. Να σας πούμε καταρχήν ότι ήδη έχουμε επισκεφτεί τα περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές για το νερό, για τις συγκοινωνίες μας και τα γνωστά αυτά θέματα και να παρακαλώσω, μια και όταν θα φύγετε από εδώ, να βγάλετε τόσο από τα άλλα ως είδηση ότι στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, 25 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους στο Ελληνικό Κάστρο για να ακούσετε περισσότερα πάνω σε αυτά που έχουμε να πούμε και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στους δύο κλάδους, και Ευρωβουλή και αυτά που μας απασχολούν εδώ ως εθνικότερα θέματα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Κύριε Τσουκάλα, είμαστε σε ένα νησί το οποίο έχει εκλέξει έναν βουλευτή, ο οποίος πολλές φορές στη Βουλή έχει φέρει τα ζητήματα των υποδομών. Παροδρόμιο, κατά κύριο λόγο, αυτό πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως και η Νομοθετική Επιτροπή, έχει συγκρούσει πολύ συχνά με την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ακούσαμε που είπατε ότι το κόμμα σας θα δώσει σημασία στο θέμα των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή να το κάνουμε λίγο πιο πινταράκια. Ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στοιχείο. Τι μπορεί να περιμένει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε εφόσον υπάρχει μια πολιτική βούληση που δεν ξέρουμε αν υπάρχει, για να προχωρήσουν αυτά τα έργα? Διεκδίκηση κονδυλίων για να τρέξουν υποδομές, για να τρέξουν τα οδικά δίκτυα, να τρέξουν οι συγκοινωνίες, να δούμε πώς μπορούμε να δούμε το ζήτημα ακόμα και των φορολογικών διαφοροποιήσεων στην ισιωτική Ελλάδα, περαιτέρω εκείνων που ήδη υπάρχουν, αλλά και γενικά στην περιφέρεια. Η λογική είναι πώς θα μπορέσεις να διαμορφώσεις όρους για μια συμπεριληπτική βιώσιμη ανάπτυξη και να μειώσεις τις περιφερειακές ανισότητες. Αυτό έχει να κάνει με κονδύλια, προφανώς αυτό έχει να κάνει και με το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και με το συσχετισμό στη χώρα. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή στη χώρα, γιατί χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα έρθει και θα διεκδικήσει κονδύλια τα οποία θα πάνε σε υποδομές και δεν θα πάνε σε συγκεκριμένες στην ουσία άλλες διαδικασίες. Είδαμε το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα μας, όπου και επειδή υπήρξε ένα έλλειμμα διεκδίκησης από την κυβέρνηση, αλλά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε μία άλλη λογική και φτάσει με μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα που είναι η ραχοκοκαλιά της, το 97% για παράδειγμα των συνολικών επιχειρήσεων, να παίρνει μόνο 1 δις, ενώ πήρανε 350 επιχειρήσεις περίπου όλα τα υπόλοιπα χρήματα από τα 11 δις. Αυτό έγινε και γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σκοπό να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες μας συμφέροντα, αλλά έγινε γιατί δεν υπήρξε και η κατάλληλη διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ώστε να αντιληφθεί ότι δεν μπορείς να κοιτάς την Ευρώπη αν θέλεις να τη στηρίξεις, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι τις διαφοροποιήσεις που έχει κάθε χώρα στη δομή της οικονομίας της. Εμείς για ποιο λόγο θέλουμε περισσότερη Ευρώπη? Όχι μόνο γιατί γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά η χώρα έχει να κερδίσει από την ενοποίηση, αλλά γιατί μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να έχει μια πλήρη έποψη της επικράτειάς της και να βρέπει ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε περιοχή στην οποία ανήκει. Θα πρέπει να στηρίζει αυτή την περιοχή και να βλέπει πώς μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε και είπε και πριν, ισόρροπη ανάπτυξη. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου επειδή κυριαρχεί η συντηρητική παράδοξη και επειδή ανεβαίνει και η ακροδεξιά που απειλεί τη συνοχή της ίδιας της Ευρώπης, βλέπουμε συνεχώς να έχουμε αποκλίσεις. 20 χρόνια πριν, που οι σοσιαλιστές είχαν ηγεμονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κυβερνήσεων και σε συσχετισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάγαμε για κοινό Υπουργό Οικονομικών, για Ευρωσύνταγμα, μιλάγαμε για πολιτικές ολιστικές με σκοπό τη στήριξη κάθε περιοχής. Σήμερα έχουμε μια Ευρώπη όπου βλέπουμε λόγω του συσχετισμού να υπάρχουν εθνικισμοί, να υπάρχουν χώρες, ειδικά εκεί που κυβερνά και επικρατεί ακροδεξιά, οι οποίοι στην ουσία λένε: αν δεν γίνει το δικό μου, φεύγω. Το Βόρειο Αιγαίο το βίωσε αυτό έντονα με το κομμάτι της μετανάστευσης, όπου επιβαρύνθηκε υπέρμετρα. Η χώρα έδειξε διαχρονικά μια διάθεση να στηρίξει αυτές τις ανθρώπινες φυγές, τους ανθρώπους που ερχόντουσαν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει η μοναδική αποθήκη από την Ευρώπη. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη πολιτική από την Ευρώπη, μια πολιτική διαμοιρασμού, μια πολιτική που θα στηρίξουν όλοι. Είδαμε τι συνέβαινε όμως, και η Ουγγαρία τι έλεγε και άλλες χώρες τι λέγανε. Γι' αυτό θέλουμε πιο πολύ Ευρώπη. Γιατί πιο πολύ Ευρώπη και συνοχή στην Ευρώπη σημαίνει αλληλεγγύη, και μια Ευρώπη αλληλεγγύης είναι προϋπόθεση και για μια Ελλάδα της ευημερίας. Και ο στόχος και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα είναι η κοινωνική Ευρώπη, η στήριξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, να μπορούμε να δούμε το πώς φτάνουμε στις βέλτιστες πρακτικές που έχει η Ευρώπη. Σήμερα στην Ευρώπη μιλάνε για τετραήμερη εργασία και εδώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την εξαήμερη εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης έχει λύσει το θέμα των ωραρίων. Εδώ γίνεται ένα πάρτι απέριον των υπεροριών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλες χώρες έχουν πιο μεγάλες δυνατότητες για δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση. Εδώ έχουμε υποχρεωθεί και η κυβέρνηση στην ουσία, ενώ δεν έχουμε πλέον επιτήρηση, συνεχίζεται και στις πολιτικές να μειώνουμε συνεχώς τις δαπάνες και για τη δημόσια υγεία και για την κοινωνική ασφάλιση. Αν δούμε ποια είναι η διαφορά τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη για την υγεία σε σχέση με πριν 15 χρόνια, θα αντιληφθούμε ότι σήμερα στη χώρα δεν έχουμε δημόσια υγεία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με κονδύλια που διεκδικούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν πρέπει να μειώνουμε βέβαια και την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Οι κυβερνήσεις παίζουν ρόλο. Το ότι θα πρέπει μια κυβέρνηση η οποία έχει στρατηγική επιλογή να ενισχύει τους ισχυρούς και μόνο, έχει αποτύπωμα. Άρα γι' αυτό είναι διπλό το διακύβευμα αυτών των εκλογών και όσον αφορά τι θα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιοι πρέπει να ενισχυθούν και βέβαια στην χώρα. Από ένα παράδειγμα, το ότι οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες θεωρήθηκαν τελικά μισθωτοί και όχι freelancer και απέκτησαν ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα ήταν πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και είχε απέναντι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε αυτή την προσπάθεια. Άρα υπάρχουν και μεγάλα ζητήματα και επιλογές που μέσα και από συγκρούσεις και από συνθέσεις θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινωνική συμμαχία αυτών που δεν ανήκουν σε ελίτ και στην Ευρώπη και στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.